Θέλω να μας πει ο κύριος Μπουζάκης πώς πάνε οι φορολογικές δηλώσεις και αν ισχύει αυτό που είπε ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, ότι από όσες έχουν υποβληθεί, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν θυμάμαι αν είπε 70 ή 75 ή 68, 75 νομίζω είπε, δεν θα πληρώσουν φόρο. Ναι, έχουν υποβληθεί περίπου 3,7 εκατομμύρια δηλώσεις και οι τρεις τουλάχιστον στους 10 είναι αυτοί που πληρώνουν φόρο, οι υπόλοιποι 7 στους 10 δεν πληρώνουν φόρο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εξαιτίας της αλλαγής των φορολογικών συντελεστών αλλά και εξαιτίας του περιορισμού των εισοδημάτων. Έτσι. Άμα δεν είσαι ναι, πώς θα σε φορολογήσει. Οι επιβαρύνσεις σαφώς είναι πολύ μικρότερες, άρα μικρότερα είναι και τα ποσά που θα λάβει το ελληνικό δημόσιο από φόρους. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι το στοίχημα τώρα. Πώς δημοσιονομικά θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις για να εξακολουθείς, να έχεις τη δυνατότητα να δίνεις επιδόματα και να κρατάς όρθιους εκείνους που είναι περισσότερο ευάλωτοι από τους άλλους. Πάντως τα χρέη τρέχουν, τα χρέη προς το δημόσιο. Βεβαίως. Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει αισίως τα ληξιπόθεσμες οφειλές είναι περίπου 112,5 νομίζω 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου 25 δισεκατομμύρια από αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα ίσπραξης. Τα άλλα υποτίθεται ότι είναι ζωντανά, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούν να εισπραχθούν το 20% των συνολικών χρεών. Ίσως είναι και πολύ μεγάλο το ποσοστό. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να εισπραχθούν. Πράγμα που σημαίνει ότι αναγράφουμε 112, αλλά πάνω από 20-22 δισεκατομμύρια και πολλά, λέω ίσως, δεν μπορούν να εισπραχθούν. Αυτό νομίζω είναι το ποσό που θα κυνηγήσει το ελληνικό δημόσιο. Να θυμίσω βεβαίως ότι περίπου 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, από τα ενεργά αφημί, τα μισά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έτσι. Και βεβαίως ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ακριβώς. Δεν έχουν εκείνοι που δεν επιχειρούν. Συνήθως οφείλουν εκείνοι που επιχειρούν. Αυτό είναι το πρόβλημα.